Πριν καν προλάβουν να ξεχαστούν οι μαύρες ημέρες της θεομηνίας του περασμένου Οκτώβρη, που άφησαν πίσω τους θύματα, απώλειες και βαθιές πληγές, ο καθαγιασμός των υδάτων ανήμερα των Θεοφανίων σήμερα είχε το δικό του συμβολισμό στις δύο περιοχές που βίωσαν τον εφιάλτη. Στην Αγία Πελαγία, στα νερά που χάθηκαν δύο άνθρωποι, η τελετή καθαγιασμού έγινε σε κλίμα συγκίνησης και πόνου, καθώς οι μνήμες από τη θεομηνία ήταν νοπές. Εύχομαι αυτή η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας να φωτίσει το νέο έτος, να δώσει δύναμη και υγεία σε όλους και μόνο όμορφες και ευτυχισμένες στιγμές. Καλή χρονιά να έχουμε, υγεία, ευτυχία, όλα. Ναι, είναι κάθε χρόνο. Από εδώ πέρα, από το 2003 είμαστε εμείς. Παράδοση το έχουμε εδώ πέρα και θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε. Μέσα στο νερό για να πιάσουν το σταυρό βούτηξαν μικροί και μεγάλοι, ανάμεσά τους και η μικρή Μαρία Κυπαράκη, που παρέλαβε ένα χρυσό σταυρό ως δώρο από το Δήμαρχο Μαλεβισίου. Το ίδιο συγκινητικό κλίμα και στη Σιτία, όπου πλήθος κόσμου κατέκλυσε το λιμάνι. Στα παγωμένα νερά το σταυρό βούτηξαν για να πιάσουν κολυμβητές που χειροκροτήθηκαν από τον κόσμο και αντάλλαξαν ευχές με το Μητροπολίτη Κύριλο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Εύχομαι η χάρη του Επιφανέντος Κυρίου που σήμερα γιορτάζουμε τα Άγια Θεοφάνεια να χαρίζει σε όλους μας φώτιση, δύναμη και να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε τους εαυτούς μας για να ανεχθούμε την επενέργεια της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Πνεύματος.